φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ, από την κοκκινιά των προσφύγων, της μάντρας, του μπλόκου, της ηρωικής μάχης, αλλά και από την κοκκινιά που θέλει τα παιδιά της να ζήσουν ανθρώπινα και όχι να ζουν από τύχη, απευθύνουμε κάλεσμα μάχης, αγώνα, κάλεσμα συμπόρευσης, ισχυροποίησης του ΚΚΕ παντού. Από εδώ και σε όλες τις εργατικές λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, στο λιμάνι, στα εργοστάσια, στα γραφεία, στα μαγαζιά, στα νοσοκομεία, στα σχολιά, στις σχολές, παντού όπου χτυπά η καρδιά της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, της νεολαίας μας, στέλνουμε δυνατά το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Το ΚΚΕ δεν πρόκειται να επιτρέψει να συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη, να τη βγάλει φτηνά η πολιτική που εξοντώνει, που δολοφονεί. Άλλωστε, η κοκκινιά της μνήμης και του αγώνα, 100 χρόνια τώρα, έναν αιώνα ολάκερο, έχει αποδείξει ότι δεν ξεχνά. Θα εκφράσουμε, όπως κάνουμε πάντα, το γνήσιο λαϊκό αίσθημα, την οργή που δίκαια ξεχυλίζει από τον εργατικό λαϊκό κόσμο, από την νεολαία της πατρίδας μας. Θα είμαστε μπροστά, όπως πάντα, για να γίνει αυτή η οργή απόφαση ανατροπής αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννά τέτοιες τραγωδίες. Κάθε μάνα, κάθε πατέρας γνωρίζει καλά τι σημαίνει αυτό που γράφουν οι νέοι μας στα πανό τους. Πάρε όταν φτάσεις. Κάθε άνθρωπος δεν μπορεί παρά να νιώσει στο στομάχι του να σφίγγεται, ακριβώς γιατί γνωρίζει ότι πρόκειται για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Ούτε η κακιά η ώρα φταίει, ούτε η κακιά η χώρα, ούτε η κακιά στιγμή. Φταίει το κυνήγι του κέρδους που κυριαρχεί παντού, που δολοφονεί. Φταίνε όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτή τη χώρα. Το ΚΚΕ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις. Μέσα στους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια, στις γειτονιές, στα σχολιά, στις σχολές, ώστε να φτάσει το μαχαίρι ως το κόκαλο αυτή τη φορά. Δεν θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν, και οι κρατικές και οι κυβερνητικές και της ιδιωτικής εταιρείας και οι ατομικές ευθύνες όπου υπάρχουν. Όλες δεν πρέπει να παραγραφούν, δεν πρέπει να ξεχαστούν. Το τονίζουμε γνωρίζοντας τη μεθοδική προσπάθεια που κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος να θαυτούν οι αιτίες που οδήγησαν στο θάνατο 57 συνανθρώπους μας. Και οι αιτίες είναι η περιβόητη απελευθέρωση της αγοράς με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορευματοποίηση των συγκοινωνιών, ο τεμαχισμός του ΟΤΕ, η ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων κομματιών του, η τεράστια υποστελέχωση σε προσωπικό, οι τεράστιες ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας και υποδομές του κρατικού ΟΣΕ. Είναι όλα αυτά που έχουν αναδείξει διαχρονικά οι βουλευτές του ΚΚΕ μέσα στη Βουλή, όπως πριν δύο μήνες στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα σιδηροδρομικά ατυχήματα. Είναι όλα αυτά
που και μέσα στους χώρους δουλειάς οι εργαζόμενοι διεκδικούν πάρα πολλά χρόνια. Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί η ανακοίνωση της παράταξης που στηρίζει το ΠΑΜΕ, όπου στις 7 Φλεβάρι του 23, 20 μόλις μέρες πριν την τραγωδία, σημείωνε τα προβλήματα και καλούσε να σταματήσει η κοροϊδία, διότι έγραφαν «Δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις». Οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων δεν εισακούστηκαν, επειδή η ασφάλεια του λαού αντιμετωπίζεται σαν κόστος. Τα απανωτά ατυχήματα χτυπούσαν όχι καμπανάκι απλά, κανονική καμπάνα κινδύνου της τραγωδίας που ερχόταν. Ας αφήσουν λοιπόν τα σάπια, δεν τρώει ο λαός μας κουτόχορτο. Όπως η Νέα Δημοκρατία που προσπάθησε να μας πείσει με το πρώτο διάγγελμά της ότι πρόκειται για τραγικό ανθρώπινο λάθος. Ο λαός βέβαια δεν μάσησε. Κάτω από τη λαϊκή πίεση των πολυήμερων απεργιακών κινητοποιήσεων και των σιδηροδρομικών και άλλων εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Εδώ ταιριάζει αυτό που λέει ο λαός μας από τότε που βγήκε η συγγνώμη: «Χάθηκε το φιλότιμο». Τα άθλια παπαγαλάκια τους μπορεί να αλλάζουν λίγο τώρα το τροπάρι, αλλά πάντα σκοπός τους είναι να κρύψουν την αλήθεια. Δεν πείθουν κανέναν τα κροκοδίλια δάκρυά τους. Μάλιστα, η κυβέρνηση δήλωσε ότι ήταν μια άτυχη συγκυρία, αφού έτυχε, λέει, λίγους μήνες πριν λειτουργήσει το επωνομαζόμενο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Όλα είναι πάντα ανεξήγητα με βάση τη Νέα Δημοκρατία. Από κοντά φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ, που έσπευσε πρώτος να δηλώσει ότι είναι ώρα για θλίψη και όχι να μιλήσουμε για ευθύνες. Θα λογαριαστούμε μετά πάλι το γνωστό κατάπτυστο σλόγγαν που χρησιμοποίησε στην πανδημία σε βερσιόν νούμερο 2 τώρα. Λογικό βέβαια, αφού έχει βάλει πλάτη ως κυβέρνηση σε αυτή την απελευθέρωση, στην ιδιωτικοποίηση και των μεταφορών. Ήταν αυτός που ξεπούλησε την Τρενοσέ στο ιταλικό κρατικό μονοπόλιο αντί πινακίου φακής και χωρίς όρους και προϋποθέσεις στοιχειώδους ασφάλειας προστασίας των επιβατών. Αλλά τους έχει πάρει χαμπάρι κι αυτούς ο κόσμος. Πώς προσπαθούν να δικαιολογηθούν? Μας λένε ότι αναγκάστηκαν να κάνουν την ιδιωτικοποίηση δήθεν λόγω των δεσμεύσεων και των μνημονίων. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε και ως αξιωματική αντιπολίτευση τι κάνουν, τι έκαναν τώρα 4 χρόνια που δεν τους αναγκάζουν, δεν τους πιέζουν όπως λένε. Έχουμε και λέμε, στην καραντίνα θα λογαριαστούμε μετά. Στις πυρκαγιές στην Εύβοια δεν ζητώ παραιτήσεις. Για τους πληστηριασμούς δεν υπάρχει χώρα που να απαγορεύονται οι πληστηριασμοί, έλεγε ο Τσίπρας. Και την κρίσιμη στιγμή στα Τέμπη είπαν δεν είναι ώρα τώρα να μιλήσουμε για ευθύνες. Δεν μπορεί να κρυφτεί άλλο όμως, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεσμευμένος και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση να υπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων πάνω στις κατευθύνσεις και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο κριτήριο δηλαδή που έχει και η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν όλες αυτές οι αστικές κυβερνήσεις. Γι' αυτό
και σε αυτά τα θέματα, σε όλα τα βασικά θέματα, ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα ένα βασικό συμπέρασμα μπορεί να δυναμώσει ευρύτερα τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Απέναντί μας έχουμε ένα εχθρικό κράτος για το λαό. Ένα κράτος που θεωρεί κόστος τις λαϊκές ανάγκες. Εμφανίζεται επιλεκτικά ανίκανο για επίλυση των προβλημάτων του λαού μας, αλλά είναι ταυτόχρονα ικανότατο και μια χαρά αποτελεσματικό να πληστηριάζει ηλεκτρονικά τα σπίτια των εργαζομένων και την ίδια ώρα να διατηρεί χειροκίνητα τα συστήματα ασφαλείας στα τρένα, λες κι είμαστε 100 χρόνια πίσω. Αυτό είναι το περιβόητο ψηφιακό εξυγχρονισμένο κράτος τους. Αυτό το ίδιο κράτος εμφανίζεται ικανότατο να μπορεί να παρακολουθεί και να φακελώνει ηλεκτρονικά όλους τους πολίτες, να υπονομεύει τις απεργίες και να καταστέλει διαδηλώσεις, την ίδια ώρα που εμφανίζεται ανίκανο να μας προστατεύει από τις συνέπειες των σεισμών, από τις πυρκαγιές, από τις πλημμύρες και τα μεγάλης έκτασης ατυχήματα. Γιατί αυτό το κράτος μετρά την ανθρώπινη ζωή ως κόστος. Το κράτος των καπιταλιστών μηχανοδικό μπορεί να αλλάζει, αλλά ιδιοκτήτη όχι, που το κινεί πάνω στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της καπιταλιστικής τροχιάς, όσο δεν ανατρέπεται από τον ίδιο τον οργανωμένο και αποφασισμένο λαό. Αυτό προσπαθούν να κρύψουν από την πρώτη στιγμή και δεν θέλουν να πουν την αλήθεια. Πολύ περισσότερος κόσμος από ό,τι πριν καταλαβαίνει σήμερα τη διαχρονική ευθύνη των κυβερνήσεων που θυσιάζουν τα πάντα στο βωμό των λίγων, στο βωμό των καπιταλιστών. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να το κρύψουν αυτό πιστικά. Τολμάει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα διάφορα παπαγαλάκια και εδώ στον Πειραιά να λέει ξεδιάντροπα ότι τα παρέδωσε όλα σχεδόν έτοιμα. Αυτό είναι το έτοιμο για σας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Οι χιλιάδες ελλείψεις σε προσωπικό που παραδώσατε, το ξεπούλημα στην εταιρεία των σιδηροδρόμων του Ιταλικού κράτους χωρίς όρους και προϋποθέσεις ασφαλείας. Και για να μην αδικούμε κανέναν, να θυμίσουμε στον κύριο Βαρουφάκη ότι τότε ο ίδιος δήλωνε ότι το να ιδιωτικοποιηθεί ο ΟΣΕ θα μας πάει από το 19ο αιώνα που ήμασταν στον 21ο αιώνα. Βέβαια, είναι άλλο ζήτημα αυτή η πολιτική κριτική που κάνουμε εμείς ξεκάθαρα και άλλο η ανάγκη καταδίκης της απαράδεκτης και προβοκατόρικης χτεσινής επίθεσης σε βάρος του, όπως επίσης ξεκάθαρα καταγγείλαμε. Όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, επιπλέον εκτός από όλα τα παραπάνω, το 2019 ψήφισαν το πακέτο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη ολοκληρωτική απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών και φέρνουν τώρα τους φωστήρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 683 νεκρών μόνο για ένα χρόνο το 2021 σε σιδηροδρομικά δυστυχήματα στις δικές τους χώρες να μας δώσουν δήθεν τα φώτα τους. Λοιπόν, το λέμε ξεκάθαρα, απέναντι σε όλους αυτούς βρίσκεται ο λαός μας. Όπως δεν σοπάσαμε όσο τα βλέπαμε και τα καταγγέλαμε αυτά μέσα στη Βουλή, τόσο ήμασταν μπροστά στους αγώνες για αυτά τα δίκαια αιτήματα. Στη θλίψη που μας προκάλεσε η σύγκρουση των τρένων, γεμίσαμε παράλληλα οργή και πείσμα. Είπαμε στον ελληνικό λαό και την νεολαία ότι τώρα
είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα. Από την πρώτη μέρα κλιμάκια του ΚΚΕ βρέθηκαν στα Τέμπη, σε χώρους δουλειάς, σε χώρους εκπαίδευσης, στις γειτονιές, για να συζητήσουμε, να αποκαλύψουμε την αλήθεια που προσπαθούν να θάψουν με ψέματα, δικαιολογίες, με μπόλικη υποκρισία. Βάλαμε καθήκον μας να αποκαλυφθούν όλα τα αίτια αυτού του εγκλήματος στα μάτια των εργαζομένων της νεολαίας μας. Κόντρα στην προπαγάνδα, στα παπαγαλάκια σε μέσα ενημέρωσης που δίνουν γραφικό μεν, αλλά αποκρουστικό, μακάβριο ρεσιτάλ όλες αυτές τις μέρες. Αλλά και στο σιγοντάρισμα που τελικά κάνουν άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, επαυξάνοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί ατομικούς λάθους. Μέσα στα σωματεία, στους συλλόγους, στα σχολιά, στις γειτονιές του Πειραιά και όλης της χώρας, τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έδωσαν, δίνουν όλες τις δυνάμεις, ώστε να δοθεί συνέχεια στις λαϊκές κινητοποιήσεις που εκφράζουν την οργή του λαού. Έτσι φτάσαμε και στη συγκλονιστική συμμετοχή των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας στην απεργία της προηγούμενης Τετάρτης. Έτσι συνεχίζουμε το λαϊκό ποτάμι οργής θυμού που εκφράζεται, δείχνει ότι ακόμα τίποτα δεν έχει κρυθεί. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το σύνθημα του κόμματος «Μόνο ο λαός σώζει το λαό», βαδίζοντας το δρόμο της ανατροπής με δυνατό ΚΚΕ, αναγεννιέται, δυναμώνει και σήμερα. Αυτό εκφράζεται όλες αυτές τις μέρες, με την έγνοια για τις οικογένειες και τα θύματα στα Τέμπη, με την αλληλεγγύη που γέμισε τις πλατείες με εθελοντές αιμοδότες για τους τραυματίες, όπως πριν με τη συγκλονιστική στήριξη προς τους γειτονικούς λαούς της Τουρκίας και της Συρίας που δοκιμάστηκαν από τον καταστροφικό σεισμό, θρηνώντας δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Είναι και ιστορικό συμπέρασμα που γερά πρέπει να κρατήσουν οι νέες γενιές, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, και να το φτάσουν ως το τέλος.